Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Προβλήματα δημιούργησε η έντονη χιονόπτωση στα ορεινά της Πελοποννήσου. Στην Κορινθία και σε αρκετά χωριά της χιόνισε χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα. Αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία, η οποία διεξάγεται πλέον κανονικά σε όλο το ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Πελοποννήσου. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Πελοποννήσου. Μάλιστα, αρκετά χωριά της ορεινής Κορινθίας το έστρωσε. Η κυκλοφορία σε όλο το ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Πελοποννήσου διεξάγεται κανονικά. Για το θέμα της κακοκαιρίας, αλλά και από άποψη ετοιμότητας, μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος Δέδες και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Κορινθίων Χρήστος Μελέτης. Μετά τα καιρικά φαινόμενα των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών, στα οποία ο νομός μας δοκιμάστηκε και εξακολουθεί να δοκιμάζεται, με εκτεταμένες ζημιές και καταστροφές και σε περιουσίες συμπολιτών μας, αλλά και σε δίκτυα και σε υποδομές, έχουμε το φαινόμενο της κακοκαιρίας και τα χιόνια, στα οποία η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, συνεργασία με τους Δήμους, είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει. Είναι μια ταυτόχρονη διαδικασία, αφενός μεν να συντονιστούμε με τους Δήμους για να επουλώσουμε τις πληγές άμεσα και αποτελεσματικά που έχουν δημιουργηθεί από τις πλημμύρες, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε χρειαστεί στο θέμα των εκχιονισμών, που ειδικά από χθες το βράδυ στην ορεινή Κορινθία είναι αρκετά έντονες. Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και όλες οι υπηρεσίες, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Πολιτική Προστασία, είναι έτοιμοι. Από χθες ήδη κάναμε παρεμβάσεις στους δρόμους που είχαν προσωρινά αποκλειστεί ή στις περιοχές που είχαμε έντονα φαινόμενα, με επιτυχία. Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα κατά τη χθεσινή νύχτα. Είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε ότι παρά την κακοκαιρία θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε και να μην υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στο νομό μας. Σήμερα είχαμε τα πρώτα χιόνια στο Δήμο μας. Είχαμε έντονη χιονόπτωση στην περιοχή του Αγγελοκάστρου και στην περιοχή του Αγιάννη. Κυρίως στον Αγγελοκάστρο είχαμε πιο έντονα προβλήματα. Είχε φτάσει 15 έως 20 πόντες στο χιόνι. Όμως άμεσα μετέβη μηχάνημα του Δήμου για να καθαρίσει το χιόνι και η κυκλοφορία πλέον διεξάγεται κανονικά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τελευταίες πληροφορίες μιλάνε ότι άνοιξε ο δρόμος και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάντως είχαμε έντονη κακοκαιρία και τις επόμενες μέρες θα είναι ακόμα περισσότερο. Έχουν κάνει κάποιες ενέργειες ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με το χιόνι, το οποίο ρίχνουμε κάθε φορά στους δρόμους. Και σίγουρα ένα σκαπτικό μηχάνημα θα είναι στις ορεινές περιοχές του Δήμου, σταθερά παρκαρισμένο για να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες κυρίως των ορεινών περιοχών που έχουν και το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι αναμένονται και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα από ό,τι ακούγεται από την πολιτική προστασία μετά το επόμενο δεκαήμερο. Εμείς ο Δήμος θα είναι πάντα παρόν εκεί πέρα που χρειάζεται. Θα πάμε στην Αρκαδία τώρα, όπου και εκεί συνεχίζεται η χιονόπτωση χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κανονικά πραγματοποιείται η κίνηση στο οδικό δίκτυο. Πυκνή είναι η χιονόπτωση. Στη Γορτινή, αυτή τη στιγμή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μικρό αλλά είναι ελεγχόμενο, στη Δημητσάνα, τη Στεμνίτσα και στο Χρυσοβίτσι. Ήδη ο χειμώνας μπήκε και τα καλά, ειδικά στην Αρκαδία. Σήμερα έχουμε τα πρώτα προβλήματα. Ήδη αυτή τη στιγμή χιονίζει σε αρκετές περιοχές του νομού και έχουμε προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Θα κοιτάξουμε να έχουμε τουλάχιστον όσο μπορούμε ανοιχτό το εθνικό δίκτυο σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση το επαρχιακό και δημοτικό, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μεσημέρι και έχουμε ήδη μεγάλα προβλήματα στην περιοχή του Καμπέα στην Κορτινία, στην περιοχή των Λαγκαδίων, στο Φάλανθο, στα χωριά Αλωνίστενα και πιο κάτω, και επίσης αρκετά προβλήματα έχουμε και στο δρόμο της Σπάρτης. Ήδη στην περιοχή μετά την Τρίπολη αρχίζουν τα πρώτα προβλήματα να έχουμε στην περιοχή του Μανθηρέα. Έχει αποκλειστεί το χωριό Κοσμάς στην Κινουρία και ήδη και τα προβλήματα συνέχεια μεγαλώνουν. Τώρα θα κάλεσα μία σύσκεψη στο γραφείο μου, θα έρθει και η πολιτική προστασία και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε γρήγορα τα προβλήματα, να μην έχουν προβλήματα οι συμπολίτες μας. Ήδη έχουν βγει μηχανήματα έξω, αλλά να δούμε πού αλλού υπάρχουν ανάγκες να στείλουμε, και αν δεν επαρκούν τα δικά μας μηχανήματα, σίγουρα θα μισθώσουμε και κάποιους ιδιώτες. Πάντα όμως εξαντλούμε τα δικά μας πρώτα μηχανήματα και αν αυτά εξαντληθούν, τότε στέλνουμε και. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Τραγικές είναι οι ελλείψεις στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου, στο οποίο δεν υπάρχει η αναγκαία γραφική ύλη, την οποία χρειάζονται δικαστές αλλά και υπάλληλοι. Αιτία, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί το ποσό και να προχωρήσει η αγορά της απαραίτητης γραφικής ύλης. Ήδη ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κορίνθου, με δικά του έξοδα, για μία ακόμα φορά έχει προχωρήσει την αγορά γραφικής ύλης για να μπορέσουν τουλάχιστον να προχωρήσουν κάποιες υποθέσεις. Ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου
Κορίνθου αφορά στη συντήρησή του, με αποτέλεσμα σε κάθε βροχόπτωση να στάζουν νερά από τη στέγη του. Στην Ελλάδα τη κρίση, αλλά πολύ περισσότερο τη ανεξέλεγκτη γραφειοκρατία που ακόμα δυστυχώς καλά κρατεί παρά τι εξαγγελίες για το αντίθετο, όλα μπορούν να συμβούν. Και όλα αυτά βέβαια συμβάνουν στις καθυστερήσεις και στην ταλαιπωρία υπαλλήλων και πολιτών που είναι τα θύματα μιας κατάστασης από την οποία δεν είχε ακόμα ξεφύγει αυτό το κράτος. Στα δικαστήρια της Κορίνθου, στο ναό της δικαιοσύνης, στον οποίο καθημερινά εξελίσσονται και διεκπεραιώνονται δεκάδες υποθέσεις πολιτών και επιχειρήσεων, στη Δύση του 2013 δεν υπάρχει αναγκαία γραφική ύλη που χρειάζονται δικαστές και υπάλληλοι. Αιτία, η αλλαγή των αρμοδιοτήτων για τη χορήγηση των κονδυλίων προς το εφετείο ναυπλίου και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί το ποσό και να προχωρήσει ακολούθηση αγορά της απαραίτητης γραφικής ύλης. Ο δικηγορικός σύλλογος με τα δικά του έξοδα για άλλη μια φορά προχώρησε στην αγορά γραφικής ύλης για να μπορέσουν τουλάχιστον να προχωρήσουν κάποιες υποθέσεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίζεται επάοριστον και πρέπει άμεσα να βρεθεί λύση. Παράλληλα, ο πρόεδρος των δικηγόρων κ. Πάνος Νικολόπουλος έκανε και άλλη μια σοβαρή καταγγελία που έχει να κάνει με το κονδύλι για τη συντήρηση του δικαστικού μεγάρου, στο οποίο κάθε βροχόπτωση στάζουν νερά από τη στέγη του. Για άλλη μια φορά θα αγγίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την απονομή της δικαιοσύνης στην περιφέρειά μας και ειδικότερα το ζήτημα της παροχής της αναγκαίας, των αναγκαίων μέσων προς διεκπεραίωση των εργασιών των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων στο πρωτοδικείο Κορίνθου. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο δεν διατίθενται αρμοδίως τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να υπάρχει στο πρωτοδικείο Κορίνθου διαθέσιμη η αναγκαία γραφική ύλη, σκεφτείτε, ακόμη και τα υλικά, δηλαδή μιλάμε για το χαρτί, προκειμένου να διεκπεραίνουν τις εργασίες τους η εισαγγελία πρωτοδικών, το πρωτοδικείο Κορίνθου και το Ινωδικείο Κορίνθου. Αυτό, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, οφείλεται δυστυχώς στα προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει με την εφαρμογή νέων διατάξεων που άλλαξαν τις αρμοδιότητες για την έγκριση αυτών των κονδυλίων, οι οποίες παρεχωρήθησαν στο εφετείο ναυπλίου, και έχουμε δυστυχώς φτάσει στο σημείο, παρά το ότι υπάρχουν αντίστοιχα κονδύλια προς διάθεση, να μην εκτελούνται οι γραφειοκρατικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να διατεθούν αυτά τα κονδύλια. Είναι ένα πολύ λυπηρό γεγονός. Για μία ακόμη φορά το επισημαίνουμε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου, με παρεμβάσεις του και την υποστήριξη, την σχετική υποστήριξη προς τις υπηρεσίες, βοήθησε και πιστεύουμε ότι έδωσε προσωρινές λύσεις στα προβλήματα, ακόμη και με την παροχή χρημάτων, προκειμένου να καλυφθούν κάποιες από αυτές τις ανάγκες. Δυστυχώς όμως αυτό το πρόβλημα δεν επιλύεται έτσι ριζικά. Θα πρέπει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ασκηθούν οι κατάλληλες πιέσεις και να γίνουν απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιληθεί αυτό το θέμα και να διατίθενται όπως πρέπει τα κονδύλια προς το πρωτοδικείο Κορίνθου και τις υπόλοιπες υπηρεσίες, στην εισαγγελία και στο Ινωδικείο, προκειμένου να μπορούν οι υπηρεσίες να κάνουν το αυτονόητο, να μπορούν να εφοδιάζονται με τα απαραίτητα υλικά για την διεκπαιρέωση των εργασιών των. Περαιτέρω, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σχετικώς με τη συντήρηση του δικαστικού μεγάρου. Δεν διατίθεται τα αναγκαία κονδύλια, δεν διατίθεται οι αναγκαίες πιστώσεις, δεν υπογράφονται τα σχετικά παραστατικά όπως πρέπει να γίνεται, όπως επιβάλλει ο νόμος, προκειμένου να διατίθεται οι αναγκαίες πιστώσεις για να γίνεται η συντήρηση του δικαστικού μεγάρου, με τα ατυχή και τα δυσάρεστα αποτελέσματα τα οποία θα έχουν γίνει γνωστά, κατά το οποίο φτάσαμε στο σημείο
να έχουμε διαρροή και είσοδο νερού από την σκεπή του δικαστικού μεγάρου εσωτερικά, με αποτέλεσμα να έχουμε και πτώση κάποιων γυψοσανίδων και άλλα τέτοια προβλήματα που δημιουργήσαν δυσχέρειες στην εκτέλεση των εργασιών στο δικαστικό μέγαρο και στις σχετικές διαδικασίες διεξαγωγής των δικών κτλ. Πιστεύουμε ότι σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Από πλευράς δικηγορικού συλλόγου έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και προς την δικαστική ηγεσία, προκειμένου να επιληθεί αυτό το πρόβλημα που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης από το Δικαίο Κορίνθου και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Ακόμη, κλείνοντας, να θίξουμε ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει επίσης με τα αναγκαία μέσα για την απονομή της δικαιοσύνης στο πρωτοδικείο μας, στην περιφέρειά μας, και έχει να κάνει με τον εξοπλισμό, με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των υπηρεσιών και την ψηφιοποίηση των αρχείων. Δεν έχουμε δυστυχώς ακόμη, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση, τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει, ψηφιοποίηση των αρχείων, ενδεικτικά να πω ότι είναι δύσκολο και είναι ολόκληρη περιπέτεια ακόμη και να βρεθεί μια ποινική δικογραφία στην Εισαγγελία Κορίνθου. Κάτι που θα μπορούσε να γίνει με το πάτημα ενός κουμπιού, εφόσον υπήρχε αναγκαία ψηφιοποίηση, μετά από πολλές και συντονισμένες προσπάθειες που έγιναν από πλευράς και του Δικηγορικού Συλλόγου αλλά και της Εισαγγελίας, ήρθε ο αναγκαίος ηλεκτρονικός εξοπλισμός στην Εισαγγελία, δεν υπάρχει όμως το αναγκαίο λογισμικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι πρέπει να ασκηθούν οι κατάλληλες πιέσεις. Εμείς από πλευράς μας καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ψηφιοποιηθούν τα αρχεία. Πρέπει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, αναφέρει ο πρόεδρος των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και εκπρόσωπος της ΔΑΠΝΟ Δουφουκού του Πανεπιστημίου στην Κόρινθο, Σταύρος Απέργης, προσθέτοντας ότι είναι αλληλέγγυοι οι φοιτητές τους υπαλλήλους, αλλά είναι πολύ άσχημο τα πανεπιστήμια να μην επιτελούν τον πρωταρχικό του σκοπό, να παραμένουν δηλαδή τόσες εβδομάδες κλειστά. Ο πρόεδρος των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, αλλά και εκπρόσωπος της ΔΑΠΝΟ Δουφουκού του Πανεπιστημίου στην Κόρινθο, Σταύρος Απέργης, μίλησε στον τηλεοπτικό φακό για τις εξελίξεις ό,τι έχει να κάνει με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τονίζοντας ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να ανοίξουν, καθώς σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, είναι πολύ άσχημο τα πανεπιστήμια να μην επιτελούν τον πρωταρχικό του σκοπό, δηλαδή να παραμένουν μετά από τόσες εβδομάδες κλειστά. Όσον αφορά το θέμα των διοικητικών υπαλλήλων, εμείς θεωρούμε ότι σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας είναι πολύ άσχημο τα πανεπιστήμια να μην επιτελούν τον πρωταρχικό του σκοπό. Δηλαδή να παραμένουν μετά από τόσες εβδομάδες ακόμα κλειστά και παρότι υπάρχει δικαστική απόφαση. Υπάρχει αλληλεγγύη προς τους υπαλλήλους, αλλά σίγουρα και οι φοιτητές οι οποίοι χάνουν τα μαθήματα και τα εξάμηνά τους Δεν είναι διατεθειμένοι, όπως και οι γονείς τους ή ίσως και εκείνοι οι οποίοι θα εργάζονται από μόνοι τους, να μπορούν να σπαταλάνε τα χρήματά τους, ειδικά όσοι σπουδάζουν και εκτός του τόπου καταγωγής τους. Εμείς ως ΔΑΠΝΟ Δουφουκού θεωρούμε, και με την κίνηση που κάναμε για ανοιχτές σχολές πανελλαδικά και συλλέξαμε πάνω από 28.000 υπογραφές, ότι πρέπει να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Και επειδή κοίταξα τώρα και μία έρευνα, στα δύο μεγάλα ιδρύματα, το Καποδιστριακό και το Μετσόβιο, τα οποία παραμένουν ακόμα κλειστά, μετά με ΑΣΕΠ προσελήφθη μόνο ένας υπάλληλος από τους 1.300 που προσελήφθησαν στο Καποδιστριακό και τους 800 περίπου στο Μετσόβιο. Εμείς δεν εναντιονόμαστε στην κίνησή τους, αλλά θέλουμε αξιοκρατία και θέλουμε η γενιά μας να αλλάξει. Και αν δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν θα μπορέσουμε και εμείς οι ίδιοι να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε προς το καλύτερο αυτόν τον τόπο.
Οι γονείς δεν καταφέρουν να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές λόγω της οικονομικής κρίσης. Με αποτέλεσμα το όνειρο των νέων παιδιών για σπουδές να ξεθοριάζει όλο και περισσότερο, με περισσότερους βεβαίως φοιτητές να είναι εκτός ουσιαστικά της σχολικής διαδικασίας. Αυτό αναφέρει το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Ενώ με αφορμή το θάνατο της άτυχης 13χρονης από τις αναθυμιάσεις, άσκησε κριτική στην κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Το όνειρο για σπουδές κυθοριάζει για όλο ένα και περισσότερους φοιτητές τα τελευταία χρόνια, των οποίων οι γονείς θα δυνατούν να πληρώσουν τα έξοδα λόγω της οικονομικής κρίσης και της δραγδαίας αύξησης ενεργείας. Στο θέμα αναφέρθηκε το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Παράλληλα, ο κ. Βασιλακόπουλος μίλησε και για κοινωνική πολιτική, ρίχνοντας τα βέλη του στην κυβέρνηση για το θάνατο της άτυχης 13χρονης που πέθανε από μαγκάλι. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παρατηρείται ένα φαινόμενο το οποίο είναι μια έτσι θλιβερή πτυχή της κρίσης την οποία βιώνουμε όλοι μας, αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ασκούνται στη χώρα μας με ιδιαίτερη βία από την κυβέρνηση Σαμαρά και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα. Το φαινόμενο πολλοί φοιτητές οι οποίοι επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους σε μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να δυνατούν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. Δηλαδή οι οικογένειές τους αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της φοίτησης σε μια πόλη μακριά από την πολυκατοικία τους, τον τόπο διαμονής τους. Είναι θλιβερό, γιατί με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται πολύ μεγάλες ομάδες νέων ανθρώπων, από λαϊκά στρώματα προφανώς όπως καταλαβαίνεστε, στο να στερούνται το δικαίωμά τους στη μόρφωση, το οποίο έχουν επιτύχει με πολύ μεγάλη δυσκολία και με έναν αγώνα διαρκή σε όλα τα χρόνια της φοιτησής στο σχολείο, αλλά και με την ένταση που οι πανελλαδικές εξετάσεις θέτουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Το να στερεί η κυβέρνηση από τους ανθρώπους αυτούς το δικαίωμα στην φοιτησή είναι μια πρωτοφανής παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που το 2013 δεν θα πρέπει να γίνεται επιτρεπτή. Το γεγονός αυτό οφείλεται βέβαια κατά κύριο λόγο στην καταλήστευση των εισοδημάτων των οικογενειών τους. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ζήτημα εδώ, στην παντελή απουσία φοιτητικής μέρημνας. Ας πούμε, θα θέλαμε να ξέραμε αυτό το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εδώ τι προβλέψεις έχει για τη φοιτητική μέρημνα των ανθρώπων που θα ήθελαν να έρθουν να μείνουν στην Κόρινθο. Πού θα στεγαστούν. Και δεν ευθύνεται βέβαια η Πριτανία του Ειδικού Επιτροπή του δικού μας Πανεπιστημίου, αλλά ευθύνεται βεβαίως το γεγονός ότι όταν δεν διαθέτεις κονδύλια για την εκπαίδευση, είναι λογικό να μην υπάρχουν βέβαια χρήματα για να διατεθούν προς αυτό το σκοπό. Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες, πραγματικά χιλιάδες νέοι άνθρωποι, πέρα από το ότι επιλέγουν σχολές που υπό άλλες συνθήκες δεν τις επέλεγαν. Δηλαδή δεν επιλέγουν σχολές από όλη την Ελλάδα, αλλά μόνο σε εκείνες που θα μπορούσαν να καλυφθούν τα έξοδα της φοιτητικής μέρημνας. Δηλαδή σχολές που βρίσκονται είτε στον τόπο διαμονής τους είτε κοντά στον τόπο διαμονής τους και όχι σε όλη την Ελλάδα όπως θα είχαν το δικαίωμα. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι βεβαίως ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν σπουδές. Έτσι βγαίνει μετά περί σπούδας ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας και αναφέρεται σε αιώνιους φοιτητές αφού έχει στερήσει το δικαίωμα από τους ανθρώπους αυτούς να φοιτήσουν στις σχολές στις οποίες έχουν επιτύχει την εισαγωγή τους. Να πω και μία παράμετρο. Προχτές είχαμε για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία δύο χρόνια το θάνατο μιας 13χρονης κοπέλας από το μαγκάλι που έκαιγε στο σπίτι της. Χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση να γίνει καμία καπηλεία του πόνου των ανθρώπων. Μήπως και αυτό είναι τυχαίο. Δηλαδή, γιατί δεν είχαμε θάνατος από μαγκάλια πριν από μια πενταετία και έχουμε τώρα. Το γεγονός ότι είχε κοπεί το ρεύμα στο σπίτι αυτής της οικογένειας, μήπως θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Μήπως το γεγονός ότι η τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει στα ύψη και το κρύο που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρο, οδηγεί πολλούς ανθρώπους σε πράξεις απελπισίας και τελικά χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό θα μας συγκινήσει. Συγκινεί τον κύριο Στουρνάρα, συγκινεί τον κύριο Σαμαρά και την παρέα τους, ή είναι και αυτό πια το άκρο του ΣΥΡΙΖΑ που βάζει το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν το βάζει η ίδια η ζωή και η κοινωνία. Τα απολύτως απαραίτητα ψωνίζουν οι Κορίνθοι στη λαϊκή αγορά του συνοικισμού λόγω της οικονομικής κρίσης, της μείωσης των μισθών και των συντάξεων. Παρότι οι τιμές κυμαίνονται σε πολύ καλά επίπεδα, η αγανάκτηση και η απογοήτευση όμως διακρίνεται στα λεγόμενά τους στην κάμερα του Άξιον. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στη λαϊκή αγορά της Κορίνθου, αφού οι καταναλωτές με δυσκολία ψωνίζουν ακόμα και τα απαραίτητα παρά το γεγονός ότι οι τιμές είναι σχετικά καλές. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη μείωση των μισθών και των συντάξεων. Εντάξει, όσο μπορεί το καταδύναμε. Φτάνει η σύνταξη δηλαδή? Φτάνει. Φτάνει η σύνταξη. Εντάξει, σύνταξη δεν φτάνει. Τι να πληρώσουμε, 700 ευρώ. Κάπα τα κουνουράκια, παιδιά! Δεν φτάνει. Δεν φτάνει η σύνταξη. Τι ψωνίζει τα απαραίτητα? Τα απαραίτητα. Κοιτάμε πρώτα να δούμε ποιο είναι πιο φτηνά και παίρνουμε. Όπως κάθε
φορά. Καλές. Μπορεί να ψωνίσει ο κόσμος. Πιάστε τους να πάνε να πνιγούνε στη θάλασσα όλοι, ρε. Όλοι να πνιγούνε, ρε, γιατί πεινάει ο κόσμος και δεν μιλάει. Δεν μιλάει, γιατί ντρέπεται για τα χάλια τους. Να έρθει η Γερμανίδα, ρε, να μας κάνει κουμάντο. Τρομάρα να σας έρθει. 300 δραχμές είχαν τον 90, 1 ευρώ και 80 λεπτά έχουν σήμερα. Και πάρτο. 80 λεπτά είναι. Μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει. Ψωνίζει ο κόσμος. Τίποτα είναι. Στο τέλος θα δεις πόσα θα φορτώσουμε πάλι πίσω. Όχι τώρα, στο τέλος θα δεις. Πέφτουν οι τιμές στο τέλος. Πέφτουν. Και με 40 έχουμε. Και με 80 και με 70. Λοιπόν, πόσο κάτω θα δεις. 300 δραχμές στο 90. Και 300 δραχμές έχουν και σήμερα. Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω τον Δήμαρχο Σικιονίων και Στιφαλίας, τον κύριο Σπύρο Σταματόπουλο. Καλώς ήλθατε, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχετε περάσει δύσκολες μέρες. Είναι γεγονός ότι η κακοκαιρία έπληξε πάρα πολύ το Δήμο το δικό σας, το Δήμο των Σικιονίων, ιδιαίτερα το Κιάτο, την έδρα του Δήμου. Και πραγματικά περάσατε δύσκολες μέρες. Τώρα λοιπόν ουσιαστικά λέμε ότι μετά από τις δύσκολες καταστάσεις και από την μεγάλη ένταση του να προλάβουμε πράγματα και γεγονότα, μια αποτίμηση θέλω. Πώς είναι η κατάσταση, πείτε μου. Και βεβαίως με δεδομένο ότι έχετε ήδη εσείς ως Δήμος κηρύξει το Δήμο Σικιονίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος μας από την Κυριακή είναι σε επιφυλακή. Το πρώτο ισχυρό πλήγμα το δέχτηκε από τις ισχυρές βροχές από το βράδυ της Κυριακής, ξημερώνοντας Δευτέρα. Τολμώ να σας πω ότι αυτό που είδα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Αν και έχω ζήσει λόγω σπηδών κάποια χρόνια στην Αμερική με τυφώνες, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, τα ποτάμια δεν χωρούσαν όλο αυτό το νερό. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι η θάλασσα μπορεί να δεχτεί τέτοιους όγκους νερού. Mm-hmm. Δυστυχώς την Δευτέρα συνεχίστηκα με θυελώδεις ανέμους και η παραλία καταστράφηκε από τη θάλασσα. Και όλο το παραλιακό μέτωπο, σχεδόν Δήμαρχε. Το 70% του παραλιακού μέτωπου. Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, τα οποία πρόσφατα τα είχαμε αντικαταστήσει, δίκτυα ίδρευσης, το Μούλκι έμεινε χωρίς νερό, τα δίκτυα άδρευσης, οι δρόμοι έπαθαν καθοδιστήσεις, δύο γέφυρες στις εκβολές των ποταμών. Ευτυχώς δεν είχαμε και από την πλευρά του Ασοπού μεγάλο πρόβλημα και σήμερα μας πλάκωσαν τα χιόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν μέσα σε μια μισή μέρα να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα τα οποία ήταν καταστροφικά για το Δήμο μας. Ελισσόνας και Ασοπός ουσιαστικά υπερχείλησαν. Ναι, ακριβώς. Ο Κύριλλος ήταν το ποτάμι που είχαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κόπηκε ο δρόμος, το γεφύρι, τα δίκτυα, όπως σας είπα, ηλεκτροφωτισμού. Ποτάμια τα οποία ουσιαστικά αυτά οι κήτες τους ήταν καθαρισμένες ή υπήρχαν κάποια μπαζώματα ή δεν είχαν καθαριστεί. Τα ποτάμια καθαρίζονται ανελιπώς κάθε χρόνο. Mm-hmm. Και δυστυχώς τώρα πάλι θέλουν καθάρισμα. Λογικό δεν είναι. Όμως η κήτη των ποταμών και τα πρανή δεν ήταν αρκετά για να χωρέσουν όλο αυτό το νερό το οποίο έβρεξε τη νύχτα της Κυριακής ξημερώνοντας Δευτέρα. Δεν υπάρχει δηλαδή προηγούμενο στο Δήμο μας, όπως λένε και κάποιοι που είναι μεγαλύτεροι από μένα, δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο με τέτοιες ισχυρές βροχοπτώσεις. Προφανώς ήταν τόσο μεγάλος όγκος, όπως μου λέτε και εσείς, των νερών που προσπαθούσαν να βρουν διέξοδο προς τη θάλασσα, οπότε δεν άντεξαν βεβαίως όλο αυτό τον υδάτινο όγκο. Ωστόσο όμως υπάρχουν και γεφύρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες οι οποίες ήδη τώρα, ας το πούμε, εργάζονται σε ό,τι αφορά το δρόμο. Αυτά γιατί πλημμύρισαν? Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Πλημμύρισε η γέφυρα του προαστιακού στο Πάσιο. Το Πάσιο είναι μια άλλη περίπτωση που έπαθε εξίσου σημαντικές ζημιές ανυπολόγιστης αξίας. Η γέφυρα του προαστιακού δυστυχώς δεν βρήκαν διέξοδο τα όμβρια ύδατα. Ναι. Έμειναν οχήματα κάτω από τη γέφυρα.
Άλλη μία περίπτωση. Οχήματα κάτω από τη γέφυρα. Παρέσυρε δηλαδή και οχήματα. Ακριβώς. Οχήματα τι, ιδιωτικά ή οχήματα τα οποία έκαναν έργα εκεί. Ιδιωτικά. Αποτύχει δηλαδή στο Δήμα, δεν θρηνήσαμε θύματα. Τελευταία στιγμή σώθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου κάτω από τη γέφυρα του προαστιακού στο Πάσο. Και βέβαια αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, έχει παραδοθεί. Έργο το οποίο έργα... έχει παραδοθεί από την... και έχει παραλυθεί βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Από την εταιρεία που διεξάγει εκεί τις εργασίες. Από την εταιρεία, και βέβαια αυτές οι εταιρείες δεν έλεβαν υπόψη τους τις γνωμοδοτήσεις των δημοτικών αρχών του Δήμου Σικιονίων κατά το παρελθόν για να κατασκευάσουν τα παράπλευρα έργα, τα αποχετευτικά για τα όμβρια ύδατα. Όπως ακριβώς γίνεται τώρα μια κατασκευή από την τέρνα της Ολύμπιας Οδού, έχουν γίνει οι αρμόδιες γνωμοδοτήσεις και οι επισημάνσεις από το Δήμο μας και περιμένουμε να αποκαταστήσουν κάποιες κακοτεχνίες που ενώ αυτοί βλέπουν μπροστά τους να κατασκευάζουν έναν δρόμο αδιαφορούν για το τι, είναι για το τι παρενέργειες δημιουργούν στο περιβάλλον και για τα όμβρια ύδατα και για άλλες περιπτώσεις. Άρα πρέπει να δείξουν κατανόηση, να δείξουν ενδιαφέρον, να κατασκευάσουν και τα παράπλευρα έργα που εμείς φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή και στο παρελθόν έχει συμβεί αυτό, για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τέτοια προβλήματα. Με δεδομένο το γεγονός ότι έχουν αφήσει ελλειπή ουσιαστικά, θα λέγαμε κατασκευαστική κατάσταση, σωστά? Δεν είναι ολοκληρωμένα και όπως πρέπει για να μπορεί να λειτουργήσουν και τα γεφύρια αυτά τα οποία έχουν κατασκευάσει. Με δεδομένο λοιπόν αυτή τη μεγάλη καταστροφή και στο συντελεστή θα λέγαμε της ενοχοποίησης που βάζουμε σε αυτά όλα, θα πιέσετε πάρα πολύ τις εταιρείες ούτως ώστε άμεσα να τακτοποιηθεί και να διευθετηθεί αυτό το θέμα? Ήδη το κάνουμε και με δικαστικό αγώνα. Γιατί εδώ μπορείτε να του ζητήσετε ουσιαστικά και να αποκαταστήσουν τις ζημιές, πώς να το πούμε, ως αποζημίωση κάποια πράγματα. Βεβαίως και το κάνουμε και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν, το έχουμε επισημάνει. Από εκεί και πέρα όμως, προτεραιότητα σε εμάς είναι να αποκαταστήσουμε τους πληγέντες. Ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό. Ένα μεγάλο κομμάτι τώρα, το οποίο από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα τους, ο Δήμος με όλα τα συνεργεία και το προσωπικό και το διοικητικό και τις τεχνικές υπηρεσίες βρισκόταν στην πρώτη γραμμή και βρίσκεται ακόμα, εξακολουθεί ο Δήμος μας να βρίσκεται σε επιφυλακή. Πάνω από 40 κατοικίες την επόμενη μέρα από το πρωί της Δευτέρας στα συνεργεία του Δήμου. Στο κέντρο του Κιάτου. Είναι στην πόλη του Κιάτου. Στην πόλη του Κιάτου. Στο Πάσιο, στο Δημηνιό, στο Μούλκι, στο Βασιλικό, στο Σούλι. Λοιπόν, αυτές τα συνεργεία κατέγραψαν πάνω από 40 κατοικίες, οι οποίες πλημμύρισαν και καταστράφηκε σημαντικός εξοπλισμός, οικιακός εξοπλισμός. Τι γίνεται πέρα με αυτούς τους ανθρώπους τώρα, που μένουν, που κατοικούν, που... Κάποιοι φιλοξενήθηκαν σε συγγενικά πρόσωπα, ο Δήμος είχε ανοιχτές τις πόρτες σε ακίνητη περιουσία την οποία έχει αξιοποιήσει και ανά πάσα στιγμή μπορεί να φιλοξενήσει άτομα και φιλοξενεί κάποια χρονικά διαστήματα κάποιους άστεγους. Από εκεί και πέρα όμως με τη βοήθεια και των υπηρεσιών του Δήμου και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας που είχαμε μια άψογη συνεργασία από την πρώτη στιγμή καταφέραμε και αποκαταστήσαμε στις περισσότερες περιπτώσεις τις κατοικίες. Έγινε η καταγραφή ορίζοντας κάποια επιτροπή και από εκεί και πέρα θα πιέσουμε σε προς πάσα κατεύθυνση να αποζημιωθούν. Την επόμενη μέρα τη Δευτέρα καλέσαμε έκτακτη συνεδρίαση στο Δήμο με όλους τους τοπικούς προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων και τη Δημοτική Κοινότητα και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Καταγράφτηκαν προφορικά οι ζημιές και ξεκίνησε η καταγραφή με αυτοψίες από τις τεχνικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Στη συνέχεια συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο με ομόφωνη απόφασή του, κήρυξε το Δήμο σε έκτακτη ανάγκη, την πόλη του Κιάτου. Τη Δευτέρα το κάνατε αυτό.
τη Δευτέρα. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, Δήμαρχε. Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Και επίσημα από την περιφέρεια δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση ουσιαστικά και από την κεντρική εξουσία. Εσείς ως Δήμος κηρύξατε. Πού κολλάει αυτή η υπόθεση, στα γραφειοκρατικά γρανάζια, όταν ένας Δήμος αυτή τη στιγμή μετράει τις πληγές του, έτσι όπως ακριβώς μας τα δίνετε και όπως τα είδαμε βεβαίως, γιατί ήδη ισόμαστε, είδαμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Η συνεργασία από την περιφέρεια ήταν από την πρώτη στιγμή. Με τον κύριο Δέδε βρισκόμαστε σε μια διαρκή συνεργασία. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, ήρθαν και τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και έκαναν και αυτή την αυτοψία. Και παράλληλα έφυγε την Δευτέρα το απόγευμα το αίτημα. Σήμερα προς την περιφέρεια. Στον κύριο Τατούλη, στον Περιφερειάρχη. Ναι, να γνωμοδοτήσουν. Ωραία. Και στη συνέχεια να. Γνωμοδότησαν. Ναι, είναι θετική η γνωμοδότηση και στη συνέχεια εστάλει στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπου παίρνει και την τελική απόφαση. Άρα για είναι, να. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει από την περιφέρεια και είναι στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για να γνωμοδοτήσει για την. Πόσο χρόνο θα πάρει αυτό? Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ο Γενικός Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Και δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να διευθετήσει το θέμα. Τη Δευτέρα θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα το ραντεβού μας για να ξέρουμε τις τελικές αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, χτες είχα μία συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Μιχελάκη, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Κορινθίας, του κύριου Ταγαρά. Μας έδωσε μία έκτακτη οικονομική ενίσχυση 50.000 ευρώ για να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες ανάγκες που αφορούν την καθαριότητα. Στην εκπνοή του χρόνου, του προϋπολογισμού του κράτους, μας έδωσε αυτό το συγκεκριμένο ποσό με τη δέσμευση ότι μέσα στο Γενάρη, με την έναρξη της νέας οικονομικής χρήσης του 2014, θα μας δοθούν και άλλα χρήματα για να αποκαταστήσουμε τις πρώτες βλάβες που αφορούν την καθημερινότητα και την καθαριότητα. Αυτές οι βλάβες ποιες είναι ακριβώς, για να δούμε αν είναι βλάβες που χρήζουν άμεσης, θα λέγαμε, αποκατάστασης. Γιατί από ό,τι ξέρω, ήδη κάνατε έργα στο Πάσιο ως Δήμος. Εκεί λοιπόν τα καλώδια που είχατε βάλει για να κάνετε τα έργα, η θάλασσα τα πήρε, άνοιξαν μεγάλα αυλάκια, προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές. Αυτά πώς θα αποκατασταθούν? Θα περιμένουμε να έρθει το 2014 αυτά και είναι να δώσει χρήματα το αρμόδιο Υπουργείο και ο κύριος Μιχελάκης? Κοιτάξτε, η καταστροφή είναι αρκετά μεγάλη, είναι εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δήμος, παρόλο τις οικονομίες που έχει κάνει, αδυνατεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο έκτακτο περιστατικό, δεδομένως και μιας γραφειοκρατίας που υπάρχει και έχει υιοθετηθεί από την κεντρική διοίκηση που μαζένει τα χέρια. Θεωρώ όμως ότι αυτά τα έργα υποδομής έχουν συσταθεί καταρχάς δύο επιτροπές. Μία επιτροπή η οποία καταγράφει και έχει καταγράψει τις καταστροφές που έχουν γίνει σε κατοικίες, και μία δεύτερη επιτροπή από την περιφέρεια που θα καταγράψει και θα αποτιμήσει τις ζημιές. Περίπου κόστος έχετε κάνει των ζημιών? Έχετε περίπου μια εικόνα? Δεν είπα να είναι ακριβής, αλλά μέσα από αυτή την διαδικασία, και το ξέρω ότι βρεθήκατε σε όλες τις περιοχές που υπήρξε πρόβλημα. Έχετε μια εικόνα σε κόστος, σε μέγεθος ζημιών? Ξεπερνάνε το εκατομμύριο. Ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι σίγουρο αυτό. Μια πρώτη. Και με 50.000 νομίζουν από την. Οι 50.000 αφορούν τις πρώτες ανάγκες σε καύσιμα, σε. Άρα ουσιαστικά καθαριότητα. Αυτά από την πρώτη μέρα τα δαπανίσαμε για να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές που αποτύχει δεθρινίσαμε, σας είπα, ανθρώπινες ζωές. Άρα σε δεύτερο στάδιο, εφόσον καταγραφούν και έχουν ήδη καταγραφεί, θα γίνει μια τεχνική, λεπτομερή τεχνική έκθεση από τις αρμόδιες επιτροπές και στη συνέχεια ο προϋπολογισμός, όπου θα διεκδικήσουμε χρήματα μέσα στην επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, άμεσα όμως. Άρα θέλετε άμεσα τα χρήματα? Βέβαια τα θέλουμε άμεσα, διότι τα δίκτυα
ηλεκτροφωτισμού βρίσκονται στον αέρα. Χτες είχαμε αυτό... εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην περιοχή του Δήμου Σικιονίων. Και βεβαίως έχουμε... να πούμε ότι μάθαμε ότι και μια κολόνα εκεί στον παλιό Φλόκα είχε πάρει φωτιά. Και ήταν συνεργείο και το μισό κάτω ήταν ουσιαστικά χωρίς ρεύμα. Ακριβώς. Και πόσες άλλες δεν είναι μόνο αυτά, είναι τα, περιοχές. Τα δίκτυα ίδρυυσης, τα αποχετευτικά δίκτυα. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι στον αέρα ουσιαστικά, ότι έχει να κάνει με τον ηλεκτροφωτισμό. Άρα αυτό σημαίνει κίνδυνος για τους πολίτες, οι οποίοι ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να περάσουν. Έχετε κόψει κάποιο κομμάτι ή έχει δοθεί όλο στην κυκλοφορία το παραλιακό πλέον? Ναι, το έχουμε κόψει το ρεύμα σε αυτές τις περιοχές. Συνιστούμε στους πολίτες να κάνουν λίγο υπομονή όσο μας έχει απομείνει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που διατρέχει άμεσα κίνδυνα ο πολίτης, είναι και οι δρόμοι οι οποίοι έχουν καταστραφεί, γεφύρια τα οποία θέλουν επισκευή ή αντικατάσταση, καινούργια δηλαδή κατασκευή, δίκτυα ίδρυυσης, τα άδρευσης, το αποχετευτικό δίκτυο θέλει σημαντικές βελτιώσεις και επισκευές. Είναι σαν να φτιάχνετε από την αρχή ουσιαστικά, θα λέγαμε, υποδομές. Δηλαδή θα κόστιζε λιγότερο εάν κατασκευάζαμε από την αρχή αυτές τις υποδομές παρά να τις Εδώ, εάν κάποιος σας ρωτούσε και ήθελε να κάνει το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί τα λέμε όλα αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι κάποιες υποδομές, κάποια έργα που κάνατε εσείς ως Δήμος στη θητεία σας ή οι προηγούμενοι, οι προκάτοχοί σας, δεν έγιναν σωστά και δημιουργήθηκαν τέτοια προβλήματα? Υπάρχει τέτοια περίπτωση να έχει ένα μερίδιο ευθύνης στην ποιότητα των έργων η Δημοτική Αρχή? Για να τα λέμε όλα, γιατί ξέρω ότι απαντάτε σε όλα. Απαντάω σε όλα, αν και δεν είναι η ώρα αναζήτησης ευθυνών. Τα έργα υποδομών που κατασκευάστηκαν είτε από τη σημερινή Δημοτική Αρχή είτε κατά το παρελθόν κατασκευάστηκαν, αυτά τα έργα καταρχάς έχουν κατασκευαστεί κάποιες δεκαετίες πίσω. Mm-hmm. Κατασκευάστηκαν όμως με τις συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Άρα οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις οποίες είχαν εκπονηθεί και εγκριθεί, αφορούσαν τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε που κατασκευάστηκαν τα έργα, 10, 20, 30, 40, 50, 100 χρόνια. Οι κλιματολογικές συνθήκες δυστυχώς έχουν... Μιλάτε για τα προγενέστερα έργα. Ναι, δυστυχώς έχουν χειροτερέψει. Τώρα ο παράγοντας περιβάλλον, ο παράγοντας που αφορούν τις καιρικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Άρα θα πρέπει να ανταλάβουμε όλα αυτά υπόψη και τα έργα που κατασκευάζονται να κατασκευάζονται με τις σημερινές κλιματολογικές συνθήκες, τις οποίες έχουν διαφοροποιηθεί. Άρα δεν μπορούμε να αναζητήσουμε ευθύνες για κάποια έργα που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν κάποιες δεκαετίες πίσω με τις τότες κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες οι μελέτες μπορεί να ήταν εγκεκριμένες σωστά, εκπονημένες και εγκεκριμένες σωστά. Μιλάτε για την παλαιότητα των έργων αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Έτσι. Ωστόσο όμως τα καινούργια που κατασκευάστηκαν, όλες αυτές οι προδιαγραφές έχουν ληφθεί υπόψη ανάλογα με τις... Εκείνα τα έργα λοιπόν σας δημιούργησαν πρόβλημα, τα οποία έχουν γίνει τα τωρινά, τα φρέσκα έργα. Αυτά, δεν έχουμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις στο συγκεκριμένο παράδειγμα που μιλάμε με τις βροχοπτώσεις. Δεν υπήρχαν κάποια έργα που έχουν γίνει σήμερα και υπέστησαν βλάβες. Αυτά έχουν κατασκευαστεί κάποιες δεκαετίες πίσω που δεν γνωρίζω κι εγώ πότε ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά από εδώ και πέρα... Εσείς ως Δήμος είχατε σε εξέλιξη κάποια έργα αυτή τη στιγμή? Είχατε στο Πάσιο, αν δεν έχουμε κανένα... σε εξέλιξη το αποχετευτικό δίκτυο του Πασίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Και το οποίο βεβαίως υπέστη ζημιές. Υπέστηνε σε ορισμένα σημεία ολοκληρωτική καταστροφή. Όλα τα δίκτυα... Άρα πάλι από την αρχή. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Περιμένετε λοιπόν τώρα από την κεντρική εξουσία, από τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ουσιαστικά, να δώσει το OK ώστε να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι μόλις ουσιαστικά δοθεί έγκριση θα πέσουν και κάποια χρήματα, ή θα περιμένουμε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία μου αναφέρετε προηγούμενα εσείς να λειτουργήσει, με όλη αυτή τη γραφειοκρατία που την ακολουθεί? Πρακτικά σημαίνει ότι οι πληγέντες θα καταφέρουμε, δηλαδή μέσω αυτής της διαδικασίας,
να ελαφρύνουμε τον πόνο των πληγέντων, δηλαδή, να αποκαταστήσουμε δηλαδή με κάποια επιχορήγηση προς τους πληγέντες που σας είπα ξεπερνούν τις 40 κατοικίες. Δεύτερον, να διεκδικήσουμε χρήματα για την αποκατάσταση των έργων υποδομής τα οποία καταστράφηκαν. Και τρίτον, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μία μερίδα επιχειρηματιών, καταστηματαρχών και επιμνιοστασίων που έχουν πληγεί ήδη. Που έχουν ήδη καταστραφεί. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν άμεση ουσιαστικά, βέβαια, θα λέγαμε, και υπάρχουν, βοήθεια. Και υπάρχουν και κάποιες καλλιέργειες και παραγωγές που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Άρα λοιπόν, άρα, εδώ μπαίνει στη διαδικασία. Η διαδικασία που ακολουθούμε για την κήρυξη του Δήμου σε έκτακτη ανάγκη αφορούν όλα αυτά τα ζητήματα από τις κατοικίες, τις επιχειρήσεις και τα έργα υποδομών, για να αποκατασταθούν, να ενισχυθεί κάπως οικονομικά ο Δήμος, για να μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία το σημαντικότερο είδος, ίσως οδικό άξονα της παραλίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κατεστραμμένος. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ουσιαστικά δεν θα πρέπει να υπήρχε τέτοια αργοπορία από την κεντρική εξουσία, ούτε και από τις άλλες αυτοδιοικήσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού. Δεν σημαίνει αυτό ότι δηλαδή δεν υπάρχει καταστροφή σε μια περιοχή αν δεν θρυνήσαμε θύματα. Και δόξα τω Θεώ που δεν θρυνήσαμε θύματα, αλλά ωστόσο όμως οι ζημιές μπορεί να είναι ακόμα περισσότερες σε άλλες περιπτώσεις που ουσιαστικά λειτουργήσε το κράτος σε ένα θλιβερό γεγονός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, και φέρνω ως παράδειγμα το Άργο, στην Αργολίδα, ας το πούμε. Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, αμέσως κηρύχθηκε η πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και εδώ όμως συμβαίνει το ίδιο στην περιοχή. Και βεβαίως να πούμε ότι και άλλες περιοχές, και ο Δήμος Βέλου Βόχας, όχι όμως αυτή τη μεγάλη έκταση από ζημιές, Δήμαρχε. Ακριβώς. Εμείς είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Και δόξα τω Θεώ, να λέμε. Και δόξα τω Θεώ, δηλαδή από τύχη δεν θρυνήσαμε όμως θύματα. Και εντάξει, δεν είναι ώρα να αναζητήσουμε βέβαια ευθύνες. Εμείς ήμασταν στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα η διαδικασία της κήρυξης έκτακτης ανάγκης είναι και για μας το ίδιο και για το Άργος. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε, παρόλο ότι το επισκέφτηκε και κυβερνητικό κλιμάκιο. Και βέβαια διαμαρτυρήθηκα γιατί λέω δεν απαιτείται, δηλαδή χρειάζεται, είναι προϋπόθεση να έχουμε αίμα για να... Είναι ακριβώς αυτό που είπα προηγούμενα. Δεν χρειάζεται να χαθεί ένας άνθρωπος για να δείξει, να κάνει τα αυτονόητα, θα λέγαμε, η αυτοδιοίκηση σε όλες τις βαθμίδες και η κεντρική εξουσία. Έτσι, ακριβώς. Για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους. Κακός που δεν έχει έρθει ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, κακός που δεν ήρθε ο κύριος Μιχελάκης να δει η σώμαση τι ακριβώς συμβαίνει και στην περιοχή του Κιάτου και σε άλλες περιοχές. Ωστόσο, λόγω της χιονόπτασης δεν λειτουργήσαν σήμερα δύο σχολεία στην Ορεινή Κορινθία. Στην Ορεινή Κορινθία, σας είπα, ενός κακού μύρια έπονται από τη βροχή που κατέστρεψε την μεγάλο μέρος του παραλιακού μετόπου. Στη συνέχεια ήρθαν οι ισχυροί άνεμοι και κατέστρεψε ό,τι είχε απομείνει στην παραλία, γιατί η θάλασσα πήρε ό,τι είχε απομείνει. Η θάλασσα μπήκε μέσα στην παραλία, έπεσαν, είχαμε πολλά δέντρα που έπεσαν, και μετά ήρθε συνέχεια ο χιονιάς, όπου έπρεπε να δώσουμε έναν αγώνα σε τρία μέτωπα και σε γεωγραφική έκταση 100 χιλιόμετρων, να μπορέσουμε δηλαδή ο Δήμος μας με το μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει και με το προσωπικό να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως, σε συνεργασία και με την Περιφερειακή Ανότητα, καταφέραμε και αποκαταστήσαμε γρήγορα τους οδικούς άξονες. Ναι, και άρα υπάρχει και η κυκλοφορία τώρα χωρίς προβλήματα. Λειτουργούν. Βέβαια πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή στους πολίτες ότι κατά τις πρωινές ώρες υπάρχει παγετό, να κυκλοφορούν με μεγάλη προσοχή. Η υδροδότηση στο Μούλκι αποκαταστάθηκε. Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στο Μούλκι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και πρέπει κάποια στιγμή να αποκατασταθούν άμεσα, όχι κάποια στιγμή, άμεσα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις απαραίτητες συναντήσεις μετά από την, εφόσον έχουμε και την ολοκληρωμένη εικόνα καταγραφή και έχουμε βγάλει και κάποιους μελέτες και προϋπολογισμούς, να διεκδικήσουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να αποκατασταθούν οι βλάβες. Πείτε μου λίγο πώς είναι οι συμπολίτες σας μετά από όλη αυτή την θεομηνία. Έκπληκτη. Γιατί με όσους έχω κουβεντιάσει και με όσους ήρθα σε επαφή
κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξημερώνοντας δηλαδή τη Δευτέρα, όλοι έβλεπαν αυτό και δεν το πίστευαν. Εκατοντάδες κλήσεις δέχτηκε η Κύπρος Βεστική και ο Δήμος για περιστατικά. Μιλάμε για δέντρα τα οποία είχαν πέσει μέσα στα ποτάμια, για κατοικίες που πλημμύρισαν, πυροσβεστική, και εμείς να προσπαθούμε να κάνουμε μια απάντηση. Μια καταστροφή θα λέγαμε, χωρίς ουσιαστικά. Λέτε και είχε πέσει ατομική βόμβα. Όλοι προσπαθούσαν, όλο το βάρος της κακοκαιρίας έπεσε. Προσπαθούσαν το... και αυτό που προσπαθούσαμε όλοι είναι να μην έχουμε θύματα, και αυτό δηλαδή το καταφέραμε και δεν είχαμε και... Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα έχει καλά τα ανακλαστικά η κεντρική εξουσία βεβαίως, έτσι ώστε να μπορέσει να συνδράμει στο να τακτοποιηθεί και να βρει πάλι τους κανονικούς του ρυθμούς ο Δήμος και οι πολίτες του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ελπίζω να έχουμε άμεσα απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο αίτημα της κήρυξης έκτακτης ανάγκης του Δήμου. Το πιστεύω και θα το διεκδικήσουμε. Παρ' όλα αυτά, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα... Να σας ρωτήσω και γι' αυτό. Είχα ένα ταξίδι στην... Πήγατε στην Αμερική. Είχα στην Αμερική. Τι κάνετε εκεί, πήρατε κληρονομιά. Το χιούμορ της υπόθεσης είναι ότι έφυγες και καταστραφήκαμε. Α, έτσι λοιπόν. Άρα δεν μπορούν να κάνουν χωρίς τον δήμαρχό τους. Πήρατε κληρονομιά στην Αμερική. Τι ακριβώς έγινε? Ναι, ο Δήμος μας εδώ και πολλά χρόνια διεκδικούσε κάποια περιουσιακά στοιχεία από ένα ίδρυμα, το Μαυρούλιο, για να πούμε και λίγο το ιστορικό. Ένας συμπολίτης μας που μετανάστη στην Αμερική είχε κάποια περιουσιακά στοιχεία αρκετά ικανοποιητικά για να δημιουργήσει και το ίδρυμα το Μαυρούλιο, το οποίο χρησιμοποιείται για να δίνει υποτροφίες στους κατανιώτες αριστούχους μαθητές. Αυτό το ίδρυμα είχε αφήσει τα περιουσιακά του στοιχεία σε κάποια τράπεζα της Ινδιανάπολης, όπου στη συνέχεια αυτή συγχωνεύτηκε, αγοράστηκε από τη JP Morgan. Η διαθήκη που άφησε ήταν να διαχειρίζεται η JP Morgan την ακίνητη περιουσία που είναι στο κέντρο του Κιάτου, τα μαγαζιά δηλαδή στην πλατεία του Κιάτου, τα οποία ανήκαν με τη διαθήκη στην JP Morgan, και κάποιο εισόδημα και κάποια κινητή περιουσία είχε αφήσει, $155,000 το 1955 μιλάμε αυτή. Τα οποία έγιναν μέχρι τότε. Και από εκεί και πέρα κάποιο εισόδημα από αυτή τη διαχείριση της περιουσίας, την οποία τη διαχειριζόταν η JP Morgan, έδινε στο Ίδρυμα Μαυρούλιο, το οποίο το Ίδρυμα Μαυρούλιο το αποτελεί το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο. Στο παρελθόν ήταν η Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, ο Δήμος Κιάτου, τα οποία στη συνέχεια δίνονταν στους αριστούχους μαθητές. Κάποια χρόνια όμως δεν έδωσε κάποιο εισόδημα, αρκετά χρόνια, και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία για να περάσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στο Δήμο, να τα διαχειρίζεται ορθολογικότερα και να παίρνει τις υποτροφίες οι μαθητές στην ώρα τους. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα, στις 25 Νοέμβρη, έγινε δικαστήριο στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εξετάστηκα ως μάρτυρας μαζί με την δικηγόρο του Δήμου, την κυρία Γεωργούλια, όπου εκεί το δικαστήριο απεφάνθη και βγήκε αυθημερώνη απόφαση, τα περιουσιακά στοιχεία που είναι, αφορά τα μαγαζιά στην πλατεία του Κιάτου, είναι ένα πολλά. Οικόπεδο στην Παναγίτσα, να περάσουν στο Ίδρυμα Μαυρούλιο, να το διαχειρίζεται το Ίδρυμα και να δίνουν τις υποτροφίες στους αριστούχους μαθητές κάθε χρόνο και ανελιπώς. Συν κάποιο ποσό των 74.000 ευρώ, ό,τι δηλαδή έχει απομείνει μετά από την αξιοποίηση και εδώ με την επιφύλαξη της κινητής περιουσίας που ήταν ομόλογα. Άλλοι κληρονόμοι δεν υπήρχαν? Υπήρχαν κληρονόμοι όπου στη Διαθήκη το προέβλεπε να τους δώσει κάποια, μάλιστα, χρήματα, και το γράφει μέσα στη Διαθήκη.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα έρχεται, περιέχεται ουσιαστικά, αφού μου λέτε ότι οι δημοτικές αρχές λειτουργούν το ίδρυμα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Περιέχεται στο Δήμο και έτσι θα μπορείτε ουσιαστικά να λειτουργήσετε και τις υποτροφίες στην ώρα τους, mm-hmm. αλλά και βεβαίως και ό,τι εκμετάλλευση υπάρχει από τα καταστήματα, που δεν ξέρω πόσα είναι, είναι πολλά. Είναι 5 ή 6 καταστήματα. Είναι ένα εισόδημα που μπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι μόνο εκεί θα τα διαθέσει mm. ο Δήμος, έτσι δεν είναι. Ναι, είναι μόνο για τις υποτροφίες των μαθητών. Ότι έχει ένα περιουσιακό στοιχείο που σήμερα μπορεί να ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ η αποτίμησή του. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς μετά από αυτή την επιτυχία που είχαμε, δηλαδή να πάρουμε μέσα στο κέντρο του Κιάντου αυτή τα περιουσιακά στοιχεία, συν ένα οικόπεδο που αγοράσαμε τη ΣΚΟΣ, πάλι και αυτό στο κέντρο του Κιάντου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να αναπλάσουμε όλο αυτό το χώρο, να δημιουργήσουμε χώρους στάθμευσης και να αποκτήσει το Κιάτο επιτέλους την ταυτότητα, την ξεχωριστή που χρειάζεται μια πόλη που ο επισκέπτης θα δελεάσει τον επισκέπτη. Εννοείται σχετικά με το οικόπεδο για χώρους στάθμευσης. Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά τα κτίρια, θα λειτουργήσουμε το ίδιο, με την ίδια κατάσταση θα τα εκμεταλλευτεί ο Δήμος με άλλο τρόπο. Αυτά θα εξακολουθήσουν προσωρινά να λειτουργούν με την ίδια κατάσταση. Τώρα εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσουμε για την τύχη τους παραπέρα, όλων δηλαδή για το κέντρο του Κιάτου, και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα κηρύξουμε και κάποιες άλλες εκτάσεις σε απολωτρίωση, γιατί ήδη έχουμε επιβάλει. Θέλετε να λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Να λύσουμε και το κυκλοφοριακό πρόβλημα και να αλλάξουμε και την αισθητική της πόλης, το οποίο θα συμβάλλει στην αύξηση της εμπορικότητας, γιατί το Κιάτο είναι το εμπορικό κέντρο της κεντροδυτικής Κορινθίας. Άρα με αυτές τις παρεμβάσεις ο Δήμος μας είχε έλλειψη χώρων. Και με δραστήριο με αυτές εμπορικό σύλλογο βεβαίως. Ακριβώς. Με τον οποίο είχαμε συνεργασία πριν έρθω στο κανάλι σας για τα τοπικά σχέδια απασχόλησης που γίνονται με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου, mm-hmm. και αποτελεί ο Εμπορικός Σύλλογος την εγγύηση για την επιτυχία αυτών των σχεδίων, των τοπικών σχεδίων απασχόλησης, αλλά όχι μόνο σε αυτό, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της εμπορικότητας των Δήμων και στην διαφήμιση και προβολή του τόπου μας και μέσω των προϊόντων που είναι υψηλής θεραπευτικής αξίας. Δήμαρχε, δύο ερωτήματα και θα τελειώσουμε, γιατί ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός. Γιατί δεν έχετε δώσει λύση στο θέμα των τελών του ελιμενισμού στο λιμάνι του Κιάτου? Γιατί συνεχώς αυτό το πράγμα βλέπουμε να βγαίνει προς τα έξω και να τίθεται ερωτήματα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Εκεί υπάρχει μία διαφωνία μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Λιμενικού Σταθμού. Κάπου έχουν μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, κάτι δεν ερμηνεύουν σωστά. Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου λέτε? Ένθεν και ένθεν. Θεωρώ ότι αν κάτσουν κάτω και κουβεντιάσουν, το θέμα θα λυθεί. Η ανταλλαγή εγγράφων και καταγγελιών δεν βοηθάει κανέναν. Γίνεται εις βάρος του πολίτη. Εσείς μπορείτε να παρέμβετε, γιατί πολλοί βάζουν σοβαρά ερωτηματικά από τη στάση την οποία τηρείτε. Ο Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει στις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Κάποιες αποφάσεις, αν όχι όλες, περνάνε για έγκριση από το Δημοτικό, Συμβούλιο, mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, εάν κάποιες από αυτές δεν είναι σωστές, το λόγο έχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια η απόφαση είναι πολιτική, για να μην κρυβόμαστε. Εάν κάτι δεν πάει σωστά στην πόλη και έχει ευθύνη κάποιος, την ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή. Άρα εκεί η πολιτική ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή. Άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και πάντως δεν πρέπει να πάρετε μία λύση? Είναι καλύτερα από το να σας αποδίδουν μία πολιτική απραξία ουσιαστικά, από το να πάρετε την πολιτική ευθύνη? Την Παρασκευή έχουμε έκτακτο συμβούλιο με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να εξετάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν
και τα δημοτικά τέλη και άλλες περιπτώσεις για να δούμε πώς πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε, τα τελευταία νέα μας λένε εκλογές με το καθεστώς το οποίο επικρατούσε και μιλάμε για τις δημοτικές εκλογές αλλά και τις περιφερειακές. Αυτό εσάς σας λέει κάτι, σας απασχολεί ή δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά την εκ νέου διεκδίκησή σας για μία ακόμη πενταετία στο Δήμο, τον οποίο ήδη θα λέγαμε είστε ο πρώτος πολίτης του? Δεν με αφήνει και αδιάφορο. Εγώ είμαι υπέρμαχος μιας απλής αναλογικής και άμεσης δημοκρατίας, άμεσης ψήφισης των υποψηφίων από τους πολίτες. Ξεχωριστά οι δήμαρχοι, οι υποψήφοι δήμαρχοι από τους δημοτικούς συμβούλους και πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι ανεξάρτητη από τους κομματικούς μηχανισμούς. Η υποψηφιότητα και η Συμμαχία Νέων Συγκοινωνίων που δημιουργήθηκε κατέθεσε την πρότασή της στην κοινωνία και σε κανένα κομματικό μηχανισμό. Και έτσι πορευόμαστε και αυτό υπερασπιζόμαστε. Mm-hmm. Αυτή είναι δηλαδή η σημερινή μας λογική, την οποία πηγάζει μέσα από την κοινωνία. Έτσι έχουμε πολιτευτεί μέχρι τώρα και έτσι θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε. Αλλά ανεξάρτητα ποιο θα είναι το πολιτικό, το εκλογικό σύστημα, εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μας να υπερασπιστούμε το έργο το οποίο έχουμε παράξει μέχρι τώρα και από εκεί και πέρα να θέσουμε τα θεμέλια για κάτι περισσότερο. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο του Action. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Στόχος του Δημάρχου Τρίπολης είναι να μην αφήσει κανένα ευρώ ανεκμετάλλευτο από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλων υπολείπων. Αυτό ανέφερε μετά και την ψήφιση του προϋπολογισμού για το Δήμο Τρίπολης ο κ. Μυρνιώτης. Ο Δήμαρχος Τρίπολης σημείωσε δε πως τη νέα χρονιά θα δώσει βαρύτητα σε κοινωνικές δομές που θα αφορούν τους δημότες. Το προϋπολογισμό συντάχθηκε μέσα σε ασφυκτικά πλαίσια προϊόν της γενικότερης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι δίνουμε ένα δείγμα στόχευσης τόσο στην κοινωνική συνοχή με ιδιαίτερη στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου αλλά και της ανάπτυξης. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι σίγουρα λεφτά από εθνικούς πόρους δεν υπάρχουν. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να μην αφήσει ούτε ένα ευρώ ανεκμετάλλευτο τόσο από τα κοινωτικά πλαίσια στήριξης, δηλαδή το ΕΣΠΑ το οποίο σε λίγο χρόνο ολοκληρώνοντας προς τις δεσμεύσεις και έχουμε μία διετία μέχρι τέλος του 2015 να υλοποιήσουμε τα έργα, αλλά και το επόμενο κοινωτικό πλαίσιο, το λεγόμενο ΣΕΣ, το οποίο από ό,τι λέγεται δεν έχουμε δει συγκεκριμένες δράσεις και στοχεύσεις, θα έχει μία άλλη κατεύθυνση, κυρίως σε άειλες περισσότερο δράσεις και όχι στοχευμένα αποκλειστικά σε υποδομές. Και αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες με το μικρότερο δυνατό κόστος για αυτούς. Προσπαθούμε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα προγράμματα που τρέχουν. Γνωρίζετε ότι από το Πράσινο Ταμείο πετύχαμε να εξαγοραστεί ένα ιδιαίτερα έτσι σημαντικό κτίριο με το οικόπεδό του, η Βίλα του Τουρκοβασίλη, το οποίο έχει ιδιαίτερες αναφορές τόσο στην πολιτική ιστορία της πόλης, του Δήμου και της χώρας, αφού ήταν κατοικία ενός από τους σημαντικούς πολιτικούς του περασμένου αιώνα με καταγωγή από την Αρκαδία. Προχωρούμε και ελπίζουμε εντός των ημερών να ανακοινωθεί η ένταξη του Ματζουνίου στο ΕΣΠΑ και δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα είναι η ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού μέχρι την βορειοανατολική γωνία του στρατοπέδου του 11ου Συντάγματος με παράλληλη διαμόρφωση και του ρέματος του Αγίου Νικολάου προκειμένου να γίνει μια σωστή διευθέτηση για να αποφευθούν πλημμυρικά φαινόμενα που κατά το παρελθόν έχουν ταλανίσει την πόλη, όπως και το παράπλευρο δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου στο νότιο τμήμα της πόλης, προκειμένου και εκεί να θωρακίσουμε, πέραν δηλαδή του οδικού
τμήματος του έργου να θωρακιστεί και από πλημμυρικά φαινόμενα που πιθανώς να είναι έντονα και έχουν δημιουργηθεί αυτά πρόπερση στην περιοχή του γηπέδου του Αστέρα, λόγω του ότι με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου δεν υπάρχει απορρόφηση και μεγάλες ποσότητες υδάτων έρχονται στις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να μπορέσουμε να εντάσσουμε και σε θέσεις εργασίας όσο το δυνατούν περισσότερους δημότες μας, εκμεταλλευόμενοι κάθε δυνατή δυνατότητα. Γνωρίζετε ότι έχουν εγκριθεί 181 θέσεις για τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Θα μου πείτε ότι θα λυθεί το πρόβλημα με ένα πεντάμινο κοινοφελούς εργασίας. Δεν γίνεται βέβαια, αλλά από την άλλη είναι ένα ποσό της τάξης του 500.000 ευρώ, τα οποία νομίζω ότι τα έχουν ανάγκη οι πολίτες τη στιγμή κατά την οποία, όπως είπα χθες, η ανεργία επίσημα έχει ξεπεράσει το 27-27,5%. Και δεν σταματάμε εκεί. Σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως είναι η Περιφέρεια, το Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία κτλ., τρέχουν τα προγράμματα το ΠΕΚΟ και το ΨΑ, μέσα από τα οποία και θα υπάρχει κάποια επιδότηση των επιμορφούμενων, αλλά και κάποιοι εκπαιδευτές θα μπορέσουν να απασχοληθούν με το αντίστοιχο τίμημα. Και τέλος, ένα έργο που ξεκινήσαμε από τον πρώτο χρόνο της θητείας, το Κέντρο Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας ολοκληρώνεται και ήδη έχουν προκηρυχθεί και οι θέσεις του προσωπικού, που θα είναι περίπου 5. Οι πρώτες προσλήψεις έχουν ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται και το έργο και είναι ένα έργο το οποίο ελπίζουμε να μπει και στα επόμενα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ώστε να τρέξει και την επόμενη προγραμματική περίοδο, δηλαδή μέχρι το 2020. Μένουμε στην Αρκαδία. Η ένταξη και χρηματοδότηση των νέων έργων συζητήθηκε στη συνεδρίαση που έγινε στην περιφέρεια Πελοποννήσου από την Επιτροπή Παρακολούθησης για το 4ο ΕΑΠ, που αφορά πόρους τους οποίους δίνει η ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη και σε ένα κομμάτι της Γορτινίας. Η εισήγηση λοιπόν για το 4ο ΕΑΠ αφορά την περίοδο από το 2012 έως το 2016. Έγινε λοιπόν σήμερα η εισήγηση στην Επιτροπή για το 4ο ΕΑΠ, το οποίο αφορά την επόμενη περίοδο που αρχίζει από τα χρήματα του 12, 13, 14, 15 και 16. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια άλλη φιλοσοφία, να δώσουμε μια αναπτυξιακή χρειά στο πρόγραμμα αυτό. Έτσι λοιπόν εντάξαμε καινούργιες δράσεις πρωτόγνωρες, τις οποίες αναφέρω τώρα επιγραμματικά. Βεβαίως σε κάθε δράση υπάρχουν και πολλά υποέργα. Δεν μπορούμε να τα πούμε όμως όλα αυτά, γιατί είναι μια σειρά από έργα. Η πρώτη κατηγορία αφορά τη διαχείριση των υδάτων, την εκμετάλλευση των υδάτων της περιοχής. Και εκεί λοιπόν έχουμε εντάξει αρκετά έργα, τα οποία είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια λοιπόν αφορούν έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ύδατα, είτε αυτά λέγονται φράγματα, είτε λέγονται αρδεύσεις, είτε λέγονται γεωτρήσεις κλπ. Μια δεύτερη κατηγορία είναι κάποια έργα τα οποία αναφέρονται στην εκπαίδευση. Πρόκειται βασικά για μια ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στην περιοχή Μεγαλόπολης, των εκπαιδευτικών των σχολείων. Έχουμε μια τρίτη δράση, είναι ο τουρισμός. Εκεί μέσα είναι το φαράγγι του Λουσίου, εκεί μέσα είναι ένας δρόμος από την αρχαία Γόρτινα προς τη Μονή Καλαμίου. Επίσης είναι ένας δρόμος ο οποίος για μένα είναι πολύ αναπτυξιακός, από Καρύτερα και παράλληλα με το Λύκειο Όρος πηγαίνει προς το Ίσωμα, προς την Λυκόσουρα, περνάει από την αρχαία Τραπεζούντα και συνδέεται με τον δρόμο που πάει προς το Λύκειο Όρος. Και επίσης είναι και η αξιοποίηση των σταθμών, των συνδρομικών σταθμών της περιοχής Μεγαλόπολης, οι οποίοι έχουν καταστραφεί. Και αυτά πραγματικά είναι κτίρια αρχιτεκτονικά, είναι κτίρια πριν το 1900 και όμως έχουν μια τόσο ωραία έτσι αρχιτεκτονική και πρέπει λοιπόν να τα διατηρήσουμε. Περνάμε τώρα στο επόμενο, είναι μια δράση η οποία αφορά τον πολιτισμό. Στον πολιτισμό λοιπόν έχουμε μια δράση που να κάνει μια απογραφή των κινητών κοιμηλίων που υπάρχουν, να αξιοποιηθούν και να συντηρηθούν. Επίσης είναι η δημιουργία ενός μουσείου τεχνολογίας στην περιοχή της Μεγαλόπολης, στον παλιό σταθμό της Μεγαλόπολης, επειδή η Μεγαλόπολη είναι τεχνολογικό κέντρο. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λοιπόν έχει κάνει μια εισήγηση να δημιουργηθεί ένα μουσείο τεχνολογίας εκεί. Επίσης εκεί θα προτείνουμε να γίνει και ένα μουσείο λαογραφίας, καθώς επίσης και μια εικονική περιήγηση της αρχαίας Μεγαλόπολης. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω
ότι στο προηγούμενο ΕΑΠ, στο τέλος του προηγούμενου ΕΑΠ, το οποίο είχαμε την τύχη να διαχειριστούμε εμείς, είχαμε βάλει σαν πρόταση, σαν έργο, είχαμε δώσει στο Παξίδι Πελοποννήσου να μας κάνει μια εισήγηση για την ανάπτυξη περιοχής. Ευτυχώς λοιπόν που έχουμε το εργαλείο αυτό και σήμερα λοιπόν στο 4ο ΕΑΠ αξιοποιούμε το εργαλείο αυτό, τις προτάσεις του Παξίδι Πελοποννήσου, και κάποιες από τις προτάσεις αυτές είναι αυτές που αναφέρω όσο αφορά λοιπόν τον πολιτισμό, που είναι τα μουσεία τεχνολογίας, η περιήγηση και το μουσείο λαογραφίας. Μια άλλη κατηγορία έργων είναι η πράσινη ανάπτυξη περιβάλλον. Εδώ πάλι είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο αφορά την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης μικροκλίματος, έλεγχο των καλλιεργειών στην περιοχή της Μεγαλόπολης, και όχι μόνο αυτό, αλλά για σεισμικότητα, για μόλις περιβάλλοντος, να έχουν την ευκαιρία οι αγρότες μας να ενημερώνονται για τα κλιματολογικά και όλα αυτά. Επίσης, ένα σημαντικό για μένα έργο, ένα σπουδαίο έργο, είναι η δημιουργία θερμοκηπίων σε μια περιοχή που έχει παραχωρήσει ΔΕΗ κάπου 1.300 στρέμματα. Έχει παραχωρήσει ΔΕΗ, θα αξιοποιήσουμε βέβαια τα 1.300 στρέμματα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν μείνει ανεκμετάλλευτα. Εκεί λοιπόν προτείνουμε να γίνει η δημιουργία θερμοκηπίων, και έχει το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα η Μεγαλόπολη ότι υπάρχει η τηλεθέρμανση. Η θερμότητα η οποία γυρίζει πάλι πίσω μετά την θέρμανση των οικειών, που γυρίζει πάλι πίσω προς τη μονάδα, αυτή που είναι περίπου 40 βαθμούς, θα τη χρησιμοποιήσουμε, θα την εκμεταλλευτούμε, και έτσι λοιπόν θα βοηθήσουμε τα θερμοκήπια αυτά, ώστε θα προσφέρουν πάρα πολλά στην τοπική. Νέες διευκολύνσεις για τους ιδιοκτήτες αυθερέτων που εντάσσονται στο νέο καθεστώς αντιμετώπισης της αυθαίρεσης δόμησης, προωθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης. Αυτές αφορούν κυρίως τρίτεκνους και πολύτεκνους, ενώ δίνεται οριστική λύση σε όσους είχαν ενταχθεί στο νόμο 3843 του 2010 για την τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων και δεν είχαν αποπληρώσει τα σχετικά πρόστιμα. Περαιτέρω διευκολύνσεις για τους ιδιοκτήτες αυθερέτων που εντάσσονται στο νέο καθεστώς αντιμετώπισης αυθαίρετης δόμησης, νόμου 4178, κάθος 13, προωθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες διευκολύνσεις αφορούν κυρίως τρίτεκνους και πολυτεκνούς, ενώ δίνεται οριστική λύση σε όσους είχαν ενταχθεί στο νόμο 3843 κάθετο 2010 για την τακτοποίηση ημιυπαίθριων και δεν είχαν αποπληρώσει τα σχετικά πρόστιμα. Ειδικότερα όσον αφορά τρίτεκνους και πολυτεκνούς, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκπίπτουν έως και 80% των προβλεπόμενων προστήμων για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, προσκομίζοντας είτε το εκαθαριστικό της συφορίας είτε επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Γιώργος Κωστήρης. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη ο καινούριος νόμος για την αυθαίρετη δόμηση, για την νομιμοποίηση και των κατασκευών από το Σεπτέμβριο του 2013. Επίσης να πούμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν στον καινούριο αυτόν νόμο μεγάλες εκπτώσεις για τρίτεκνους, για πολύτεκνους, για μακροχρόνια ανέργους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, εκπτώσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι και το 80% του προστίμου. Το σημαντικό όμως να πούμε και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι όσοι είχαν ενταχθεί στους προηγούμενους νόμους περί αυθαιρέτων οικοδομών, δηλαδή στο νόμο για τους ημιπαίθριους χώρους, όπως το ξέρουμε, στον 3843, είτε στο νόμο το 4014, στον προηγούμενο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση, πρέπει να ενταχθούν στον καινούριο νόμο, στο 4178, και η καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη αυτή είναι 6 Φεβρουαρίου του 2014, σε 2 μήνες δηλαδή. Καλό λοιπόν είναι για τον κόσμο να μην το αφήσει την τελευταία στιγμή, να μιλήσει με τον αρμόδιο μηχανικό, να πάρει και τις κατευθύνσεις που πρέπει και να προχωρήσει στην ένταξη αυτή στον καινούριο νόμο, να μην έχει πρόβλημα μετά την 6η Φεβρουαρίου του 2014. Καταγγέλλει την εντολή που έδωσε στους διευθυντές των διευθύνσεων εκπαίδευσης αλλά και τους περιφερειακούς διευθυντές να μην χορηγούν άδεια στους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στη Γενική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιούν τα πρωτοβάθμια σωματεία ο Υπουργός Παιδείας Σίμος Κεδίκογλου. Η Προοδευτική Ενότητα Καταγγελτών του Νομού Κορινθίας καταγγέλει τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Σίμο Κεδίκογλου, καθώς εξαπέλυσε τη Δευτέρα 25 Νοέμβρη επίθεση, όπως χαρακτηριστικά λένε και σε ανακοίνωσή τους, στα επί Μακρόν, κατοχυρώμενα και σεβαστά από σειρά κυβερνήσεων και υπουργικών συνδικαλιστικά δικαιώματα, ζητώντας από τους διευθυντές των διευθύνσεων εκπαίδευσης αλλά και τους περιφερειακούς διευθυντές να μην χορηγούν άδεια στους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιούν τα πρωτοβάθμια σωματεία. Στο θέμα αναφέρθηκε ο γραμματέας ΑΛΜΕ Κορινθίας, Γιάννης Τρυπικέλης. Μια ανακοίνωση καταγγελία
Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Σίμος Κυρδίγογλου εξαπέλυσε τη Δευτέρα 25 Νοέμβρη 2013 επίθεση στα επί Μακρόν κατοχυρωμένα και σεβαστά από σειρά κυβερνήσεων και υπουργών συνδικαλιστική μας δικαιώματα, ζητώντας από τους διευθυντές των διευθύνσεων εκπαίδευσης αλλά και τους περιφερειακούς διευθυντές να μην χορηγούν άδεια στους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιούν τα πρωτοβάθμια σωματεία μας. Με τη λογική του αυταρχισμού και της υποκρισίας, αποφάσισε να καταστατηγήσει το άρθρο 19, εδάφιο 2 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 353-1-324, 10-56-57-1-46-10-10-2, που έχει να κάνει με τον καθορισμό των ειδικοτέρων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών, υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων. Σε αυτή τη διάταξη αναφέρεται πως οι διευθυντές εκπαίδευσης χορηγούν τις δικαστικές άδειες για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις γενικές συνελεύσεις όγκους. Επικαλούμενος στο εγγραφό το συμφέρον των μαθητών και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, με αποκλειστική ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου, υπάρχουν χιλιάδες κενά στα σχολεία και ειδικότερα στις κατευθύνσεις ΓΑΜΑ Λυκείου. Η κεφαλή δηλαδή της εκπαίδευσης υπονομεύει με αυτόν τον τρόπο άμεσα, αθέμητα και συνειδητά το θεσμό των πανελλαδικών εξετάσεων, πράγμα που συνέβη και την προηγούμενη σχολική χρονιά. Περισσεύει λοιπόν η υποκρισία της ηγεσίας του Υπουργείου. Ας αναλογιστεί το ενδεχόμενο της προσβολής της διαδικασίας των εξετάσεων από τους γονείς μαθητών που δεν διδάσκονται τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ανταυτού, υφυπουργός αποδεικνύεται ακριβώς στο πίτρο και φτηνό στο αλεύρι ή, επιτολογιότερο, διηλύσει τον κόνοπα και τη στιγμή που καταπίνει την κάμιλο. Η κυβερνητική λοιπόν επίθεση στα δικαιώματα του κλάδου δεν πηγάζει από τα φιλάνθρωπα και φιλέσπρανα αισθήματα για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, αλλά προφανώς αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου καταπάτησης όλων των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο δημόσιο. Είμαστε βέβαιοι ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα σταματήσει εδώ. Στόχος τους είναι ο Προοδευτικός Νόμος 1264 του 82. Ελπίζουν ότι η ερημία συνδικαλιστικών δικαιωμάτων θα τους δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το αντιδραστικό και καταστροφικό τους έργο. Ζητάμε από όλους τους συναδέλφους να αγωνιστούν για τα θεμελιώδη συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, συμμετέχοντας μαζικά στις γενικές συνελεύσεις των ΕΛΜΕ και αψηφώντας την πράξη τις αυταρχικές πρακτικές του Υφυπουργού. Ευχαριστώ πολύ. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο Ισπερινός στο ναό της Αγίας Βαρβάρας χθες παραμονή της εορτής στην περιοχή Σέχη Τρυπόλεως. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πλήθος πιστών παρά την κακοκαιρία συμμετείχαν στην τελετουργία. Στο σημείο αυτό να δούμε την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν αύριο εντός των τειχών της Κορινθίας αλλά και εκτός. Θέρμανση, ψήξη, κλιματισμός. Ψυχογιός ΑΕ. Πατρών 64, Κόρινθος.
τηλέφωνο 2741-075-500. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη 7 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ στα ανατολικά. Κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας, χιονοπτώση στα ανατολικά υπηρετικά. Για την Αττική, ο καιρός προβλέπεται με νεφώσεις, με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις αρχικά στην Πάρνηθα και το βράδυ και σε ημιωρινές περιοχές με υψόμετρο πάνω από 600 μέτρα. Άνεμη, βόρειο-βορειοανατολική 7 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός προβλέπεται με νεφώσεις, με τοπικές βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά και βαθμία και σε περιοχές με υψόμετρο 400 με 600 μέτρα. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα σταματήσουν. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 4 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο, ο καιρός προβλέπεται με νεφώσεις, με τοπικές βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά και βαθμία και σε περιοχές με υψόμετρο 400 με 600 μέτρα. Καταιγίδες πιθανώς ισχυρές θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ και θερμοκρασία από 6 έως 11 βαθμούς Κελσίου, σε περαιτέρω πτώση από το βράδυ. Θέρμανση, ψήξη, κλιματισμός. Ψυχογιός ΑΕ, Πατρών 64, Κόρινθος. Τηλέφωνο 2741-075-500. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο του Άξιον. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό σας βράδυ.